Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά και όλες. Σήμερα θα σας δείξω ένα βιντεάκι, έχω κάνει ένα βιντεάκι σε συνέχεια κάποιων προηγούμενων που σας είχα πει, διότι έτσι έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε λίγο το σπίτι, το οποίο γενικά είναι μισοάδιο, λείπουν αρκετά πράγματα. Κάποια τα αλλάζουμε γιατί τα είχαμε, ο καθένας είχε φέρει τα δικά του έπιπλα όταν παντρευτήκαμε ο σύζυγος και εγώ, δεν είχαμε αγοράσει καινούργια πράγματα δηλαδή. Και κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε ένα δωμάτιάκι πίσω άδειο. Το δωμάτιο του παιδιού θέλει και αυτό λίγο έτσι φτιάξιμο. Ένα κρεβατάκι έχει μέσα μόνο. Το δικό μας το κρεβάτι επίσης είναι το δικό μου που είχα όταν κοιμόμουν μόνη μου. Δεν έχουμε αγοράσει ποτέ κρεβατοκάμαρα. Θα το κάνουμε και αυτό εν καιρό. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί βρήκα ένα καναπέ από εκεί που δεν το περίμενα καθόλου. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί πραγματικά με ενθουσίασε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που τον αγόρασα και τον έβαλα στο σπίτι γιατί είχα ενδιασμούς και φοβόμουν. Και ξέρετε, μερικές φορές κάνουμε σφάλματα και μετά παίρνουμε κάτι έτσι βεβαιασμένα και μετά στενοχωριόμαστε, θέλουμε να το αλλάξουμε, δεν μπορούμε και διάφορα τέτοια. Οπότε μας έπεσε πάρα πολύ καλά αυτός ο καναπές. Εδώ είχα κάποιον άλλον που ήταν του συζύγου, που σας τον είχα ξαναδείξει, ήταν πάρα πολύ χαμηλός, δεν μπορούσε να κοιμηθείς δηλαδή. Και τον είχε από όταν ήταν φοιτητής. Να σας πω τώρα ότι τον αγόρασα από το Σκλαβενίτη, τον αγαπημένο μας Σκλαβενίτη. Πάμε συχνά. Μια φορά εκεί που δουλεύω, είναι μια κυρίουλα εκεί, τώρα δεν ξέρω, έχει πεθάνει. Τη συναντούσε και πήγαινε κάθε μέρα στο Σκλαβενίτη απέναντι. Και έτσι λέω πάλι κυρία Ευγενία, πάλι στο Σκλαβενίτη. Κάθε μέρα δηλαδή την έβλεπα να πηγαίνει στο Σκλαβενίτη. Και μου λέει: Ο Σκλαβενίτης είναι ο αγαπητικός μου. Είναι ο αγαπητικός μου. Και πιστεύω είναι ο αγαπητικός όλων μας. Εκεί μέσα λοιπόν βρήκα αυτό το διθέσιο καναπεδάκι. Το πήρα με 368 ευρώ με έκπτωση. Συν τα έξοδα μεταφοράς και μονταρίσματος. Δηλαδή δεν μας χρεώσαν τίποτα έξτρα τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα. Ούτε ο Σκλαβενίτης δηλαδή ο ίδιος. Ήρθε γρήγορα σε 3-4 εργάσιμες, το παραγγείλαμε από το κατάστημα. Δεν υπήρχε διθέσιος καναπές που ήθελα εγώ εδώ πέρα να βάλω στη γωνία και μας είπαν ότι θα ψάξουν για εκθεσιακό αν υπάρχει ή καινούριο κάπου αλλού. Τον λιγουρευόμουν ένα μήνα πριν, είχα πάει πολλές φορές και τον έβλεπα, αλλά φοβόμουν να τον πάρω, δεν ξέρω, δεν ήμουν σίγουρη για αυτή την αγορά. Και τις προάλλες που πήγα να τον αγοράσω, που ήμουν αποφασισμένη, μας δίνει τελείως αντιθέσεις, δεν υπάρχει πια στο κατάστημα. Και του λέω να ψάξει αν γίνεται σε κάποιο άλλο Σκλαβενίτη. Και τελικά μου το φέρανε από αλλού. Βρέθηκε ένα κομμάτι, νομίζω, στον άλλη μου, διθέσιο. Τριθέσει υπάρχουν ακόμα. Και τώρα τον βάλαμε έτσι στο χώρο να δούμε πώ είναι τριγύρω. Και σκεφτόμαστε να πάρουμε και τον τριθέσιο. Θα το σκεφτούμε και αυτό λίγο ακόμα. Να τον βάλουμε εδώ που είναι ο άλλο ο Μπέζ. Και να πάμε τον Μπέζ μέσα στο άδειο δωματιάκι που έχω. Να τον έχουμε σαν κρεβάτι. Και όταν έχετε κάποιο να κοιμάται εκεί πέρα. Αλλά είμαστε υποσκέψη και γι' αυτό. Ο Σκλαβενίτης, πραγματικά, αυτός ο καναπές είναι, σας το λέω δηλαδή με εγγύηση, φαίνεται πάρα πολύ πανάκριβος, πολύ λουσάτος και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Τώρα δεν ξέρω από πού είναι, Τουρκία, Βουλγαρία, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ήταν αρκετά οικονομικός. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πηγαίνει και με το σύνολο μέσα του σπιτιού νομίζω. Και ευτυχώς δεν στενοχωρήθηκα μετά, γιατί φοβόμουν πώς θα είναι μέσα στο χώρο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα έβαλα και τι έχω κάνει. Σας δείχνω τον καναπέ που είχαμε ως τώρα, που ήταν του άντρα μου, τον είχε από φοιτητής. Είναι πάρα πολύ χαμηλός, δεν βόλευε στο να καθόμαστε και τηλεόραση, κυρίως να ξαπλώνουμε, είναι πάρα πολύ χαμηλός. Είχε ασημένιο ποδαράκι, βέβαια γίνεται κρεβάτι, αλλά δεν μας βοηθούσε καθόλου. Και δεν ταιριάζε με το χώρο. Τον είχαμε φέρει έτσι μέχρι να βολευτούμε. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ χαμηλός. Αυτός ήταν ένας καναπές για ώρα ανάγκης, για κάποιο κρεβάτι να κοιμηθεί κάποιος ξένος. Λοιπόν, τον πήγα μέσα στο δωματιάκι το κενό που έχουμε, ένα πολύ μικρό δωματιάκι.
αλλά αρκετά βολικό. Τώρα το φτιάχνω αυτό, έχω ξεκινήσει να το φτιάχνω. Τον έφερα σε αυτό το δωμάτιο τώρα και προσπαθώ λίγο να δω πώς θα τον βάλω, αν θα τον βάλω έτσι οριζόντια ή κάθετα στον τοίχο. Θα τα δοκιμάσω και τα δύο για να δω. Όπως βλέπετε, ο καναπές αυτός πίσω έχει κάτι ποδαράκια, τα οποία προεξέχουν, δηλαδή ο καναπές αυτός δεν εφάπτεται του τοίχου. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, γιατί καταλαμβάνει λίγο παραπάνω ο χώρο, το ποδαράκι του. Προεξέχει δηλαδή ο καναπές του τοίχου. Το δοκίμασα έτσι, όπως βλέπετε τώρα, αλλά δεν μου πολύ άρεσε. Νομίζω ότι καταλάμβανε παραπάνω χώρο μέσα στο δωμάτιο. Και δεν μου άρεσε έτσι όπως το είδα από μακριά. Θα το χειρίσω από την άλλη πλευρά. Αυτή την καρεκλίτσα την είχα από το IKEA. Την έχω πάρει πάρα πολλά χρόνια. Την έχω βάλει από εκεί. Γυρίζω τώρα τον καναπέ, όπως βλέπετε, στην άλλη πλευρά και θα είναι πολύ καλύτερος. Γιατί δεν θα φαίνεται το κενό που έχει πίσω το ποδαράκι του από τον τοίχο. Ένας που το παρατηρεί δηλαδή από μπροστά τώρα, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κενό. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Η πλάτη του καναπέ δηλαδή είναι πολύ δοξή. Δεν στέκεται όρθια δηλαδή για να κουμπίσει στον τοίχο. Αυτό είναι το δωματιάκι, έτσι πως το έχω τώρα. Ήταν κενό, δεν είχε τίποτα άλλο μέσα. Η μόνη εργασία τώρα τελευταία που είχα κάνει είναι να βάλω αυτά τα στόρια, τα διάτρητα, τα οποία είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά. Ήταν η καλύτερη λύση, γιατί δημιουργώ και συσκότηση και έχω και φως. Με τις ρίγες αυτές. Δηλαδή, ωφελήθηκα πάρα πολύ από αυτό το story. Και αυτό βλέπω εδώ πέρα είναι ένα, έτσι, μια σιταριέρα με τρία σιτάρια που είναι κομμάτι από ντουλάπα παλαιά που είχα στο σπίτι, στο πατρικό μου, η οποία δεν είναι καλή τώρα αυτή η σιταριέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει θέλει δίτομα στον τοίχο. Είναι πολύ βαθιά τα σιτάρια, δηλαδή είναι από ντουλάπα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα στόρια έτσι όπως τα έφτιαξα. Και τα διάλεξα σε λευκό χρώμα για να ταιριάξω αργότερα με τα πράγματα που θα βάλω στο δωμάτιο, να μην υποπέσω σε σφάλματα. Είναι πολύ καλή λύση αυτά τα στόρια, τα διάτρητα. Με ένα βετέξι τα έχεις καθαρίσει, με ένα πανάκι, με ένα σουίφερ, είναι εύκολα στη χρήση τους. Και έτσι λίγο-λίγο προσπαθώ να φτιάχνω όλα τα δωμάτια σιγά-σιγά. Και αν φέρω από εδώ τον μπέζ καναπέ και χωράει, αυτό το χαμηλό καναπέ τον μπλε θα το πάω στο χωριό. Δεν έχουμε εκεί πέρα έτσι κάποια πράγματα. Και αυτός είναι ο νέος καναπές, για τον οποίο, όπως σας είπα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Χάνει βέβαια στην κάμερα, γιατί δεν έχω και καλό φωτισμό. Ήταν και συννεφιασμένη ημέρα και έβρεχε. Στο κατάστημα τον πήραμε έτσι, όπως το βλέπετε. Είναι ανθρακή χρώμα, είναι πιο ανοιχτός από ό,τι φαίνεται στην κάμερα, όπως βλέπετε εδώ. Είναι ένα ωραίο βελούδινο κάλυμα, μαλακό. Τα μαξιλάρια και τα καθίσματα πλένονται όλα. Πάρα πολύ βολικός. Είχε αυτά τα δύο μαξιλαράκια έξτρα, που τα είχε έτσι ο σκλαβενίτης, δηλαδή μπροστά, όπως τα βλέπετε, τα οποία μπορείς να τα βάλεις και στο πλάι, όπως βλέπετε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ύφασμά του, είναι μαλακό. Ξαπλώνω κανονικά, βολεύομαι δηλαδή, χωράω ολόκληρη. Αυτό με ενδιαφέρε, να βλέπω τηλεόραση, ξαπλωμένη. Θέλαμε έναν αναπαυτικό καναπέ να τον ευχαριστηθούμε δηλαδή, γιατί εμείς το σαλόνι αυτό που βλέπετε, το καθιστικό τέλος πάντων, εμείς το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, εκείνη όλη μας η ζωή. Θέλουμε να αγγίζουμε τα έπιπλα, να κοιμόμαστε, να ξαπλώνουμε, όχι να τα βλέπουμε για να τα έχουμε για καλά, δηλαδή να κάτσει κάποιος καλεσμένος. Αυτό λέω. Το σπίτι το ζούμε.
Και το πολύ βασικό, το πιο βασικό μάλλον που μας άρεσε αυτός ο καναπές, ήταν ότι μπορείς με το που κάθεσαι να κουμπάς το κεφάλι σου πίσω στο μαξιλάρι. Σαν να είσαι σε πολυθρόνα. Το πιο σημαντικό για έναν καναπέ για μένα είναι αυτό. Να μπορώ με το που θα κάτσω να κουμπάει η πλάτη μου πίσω και το κεφάλι μου. Αλλιώς ο καναπές δεν είναι και τόσο καλός για το σβέρκο το κεφάλι. Λοιπόν, επίσης μου αρέσαν τα ποδαράκια που είχε, τα οποία ήταν μεταλλικά, αλουμινένια δηλαδή, σε μπρονζέ χρώμα. Δεν φαίνεται καλά τώρα. Το οποίο ταιριάζει και με τα κουρτινό ξυλά μου και με τα πόμολα στις πόρτες και με το όλο σπίτι τριγύρω. Δεν είναι κάτι δηλαδή, δεν είναι το ασημί το χρώμα αυτό το νίκελ που δεν ταιριάζει ας πούμε μέσα εκεί. Και τον θεώρησα πάρα πολύ λουσά το καναπέ. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι είναι αγορασμένος από το σούπερ μάρκετ. Εδώ βλέπετε σε αντίθεση τώρα με το λευκό που έχω, αυτόν ήδη που έχω, ο οποίος ήταν δικός μου όταν έμενα μόνη μου και ταιριάζει και με αυτόν τον μπέζ που έχω και αν θελήσω θα πάρω και τριθέσιο. Όπως σας είπα, θα το σκεφτούμε, να έχω δύο ίδιους και θα δω. Αυτό θα το πάω μέσα τον μπέζ ίσως. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σχεδιάκι του, εργονομικό. Σε ένα διθέσιο καναπέ, δηλαδή ένα άτομο χωράει άνατα. Δηλαδή, ακόμα και ο σύζυγος χωράει να ξαπλώσει να δει τηλεόραση. Έχει πολύ ωραίο ύφασμα, όπως σας προείπα. Και πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλα τα σπίτια. Τον είχε με έκπτωση μέχρι τέλη Φλεβάρι. Τώρα από ό,τι νομίζω δηλαδή τώρα το Μάρτιο θα έχει την κανονική του τιμή. Το πήραμε δηλαδή 368 με έκπτωση 20%. Έκανε δηλαδή 450 ο διθέσιος. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Έχονται και άλλα βιντεάκια παρόμοια με διάφορες αλλαγές και εργασίες στο σπίτι. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα. Γεια σας!